πρόκειται για μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει ή περικλείει δεκάδες θέματα που αφορούν τον, την ουσία της κρατικής υπόστασης, το γεγονός δηλαδή ότι κάθε κράτος ή μια ενότητα κρατών που έχουν, μοιράζονται τις ίδιες, έχουν συμφωνήσει να μοιράζονται τις ίδιες ρυθμίσεις και τύχες από ένα σημείο και πέρα, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορούν λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό το υφιστάμενο σύστημα ρυθμίζει θέματα πολύ εξειδικευμένα, αναφέρομαι στους κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας, σε πληθώρα εργασιακών και άλλων δεδομένων, σε ειδικούς τομείς οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο και στις διαδικασίες με τις οποίες γίνονται οι διεθνείς επενδύσεις, οι διασφαλίσεις με τις οποίες και το καθεστώς κάτω από το οποίο γίνονται οι διεθνείς επενδύσεις, ο τρόπος που ρυθμίζονται πολύ ειδικά θέματα, είτε πρόκειται για αγαθά τα οποία, εμπορεύματα τα οποία διατηρούν μια διακριτή θέση στην αγορά, είτε πρόκειται για προϊόντα pop, είτε πρόκειται για ανταλλαγές και περιορισμούς που υπάρχουν σε μια σειρά από προϊόντα, μεταλλαγμένα και άλλα. Αφορά τον τρόπο που γίνεται η μεταφορά αυτών των προϊόντων από το μία περιοχή στην άλλη και δεκάδες άλλα θέματα, τη μετακίνηση προσωπικού, δυναμικού, επιστημονικού ή άλλου, την πρόσβαση που έχει από τη μία περιοχή στην άλλη και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι μια απλή εμπορική συμφωνία. Είναι μια σύνθετη διαδικασία με την οποία προσδιορίζονται ή ακυρώνονται κανόνες στον τρόπο που δύο συστήματα που διατηρούν ακόμα σημαντικές διαφορές, αναφέρομαι στην οικονομία και τον τρόπο λειτουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνουμε πολλές διαφορές σε πάρα πολλά επίπεδα, πώς η ενοποίηση αυτή οικονομική μέσω του εμπορίου και των ξένων συναλλαγών επενδύσεων θίγει το συγκεκριμένα ένα πολύπλευρο σύστημα που αφορά αυτό, το θίγει με έναν τρόπο το οποίο τίνει να το εξομοιώσει προς τα κάτω, δηλαδή ακυρώνοντας όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν το περιβάλλον, τις κοινωνικές δομές, τον τρόπο επίλυσης διαφορών και ούτω καθεξής. Η δεύτερη διάσταση της εταιρικής αυτής σχέσης αφορά ένα καταστατικό κανόνα των σύγχρονων κοινωνιών. Και ο καταστατικός αυτός κανόνας αφορά την ίδια την υπόσταση του κράτους και τη διαμάχη που μπορεί να έχει με ιδιώτες επενδυτές. Και λέω καταστατικός, διότι θεωρείται μέχρι τώρα αυτονόητο ότι κάθε κράτος, η ενότητα κρατών, ρυθμίζει αυτόβουλα και χωρίς κανένα περιορισμό όλο το νομοθετικό πλαίσιο και το αλλάζει κατά το δοκούν. Το αλλάζει κατά το δοκούν εννοώ είναι σημαντικό. Που αφορά τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά, τα ασφαλιστικά και δεκάδες άλλα θέματα τεράστιας σημασίας. Όλα αυτά και οι αλλαγές που γίνονται προφανώς επηρεάζουν τους ιδιώτες επενδυτές. Κάνω μία επένδυση για τα επόμενα 30 χρόνια. Προφανώς στη διάρκεια των 30 χρόνων θα αλλάξουν οι περιβαλλοντικοί κανόνες, θα αλλάξουν πάρα πολλά δεδομένα για τις προδιαγραφές των προϊόντων, θα υπάρξει αλλαγές στην προστασία του καταναλωτή, αυτονόητα πράγματα που είναι, πώς να το πω, μέρος της παράδοσης και της λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών στην Ευρώπη. Όλα αυτά γύρουν ένα μείζον θέμα και αναφέρομαι στη δεύτερη διάσταση της συμφωνίας αυτής. Έχω μπερδευτεί και με τα αρχικά, όλο αρχικά προσέκτουμε. Που αναφέρεται στη δυνατότητα ενός ιδιώτη επενδυτή να στραφεί κατά του κράτους ζητώντας αποζημιώσεις για τη ζημιά την οποία προκάλεσε η αλλαγή ενός ή περισσότερους από τους κανόνες της συγκεκριμένου κράτους ή της συγκεκριμένης
χώρας. Κλασικό παράδειγμα είναι, ας πούμε, η Γερμανία ακυρώνει το πρόγραμμα των πυρηνικών εργοστασίων, η σουηδική εταιρεία που παράγει ενέργεια με πυρηνική. Η Γερμανία στρέφεται κατά της Γερμανίας ζητώντας αποζημιώσεις και ούτω καθεξής. Αυτό που είναι ακραίο σε εισαγωγικά παράδειγμα, μπορούμε να το σκεφτούμε όμως σε πολλά πολύ πιο απτά και διάχυτα παραδείγματα. Τρία θέματα αφορούν την ίδια τη διαδικασία και τον τρόπο τον οποίο γίνεται η συζήτηση, που επίσης εγείρει ουσιαστικά ερωτήματα, και θα καταλήξω σύντομα σε λίγα λεπτά και με τη θέση που διατυπώσαμε ήδη επίσημα στη σχετική συνάντηση των Υπουργών στις Βρυξέλλες. Η διαδικασία είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, διότι η συζήτηση γίνεται απολύτως εγκρυπτό. Το απολύτως έχει σημασία. Δηλαδή, επισήμως πλέον, ως υπουργός μιας κυβέρνησης ευρωπαϊκής χώρας, για να δω τα ντοκουμέντα της συζήτησης, πρέπει να πάω στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός θεσμός ο οποίος να έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, λοιπόν, τα κείμενα των διαπραγματεύσεων. Όπως φαντάζεστε, είναι μια πρωτόγνωρη για κάθε πολίτη και πολύ περισσότερο για κάθε κυβέρνηση διαδικασία διαπραγμάτευσης. Άρα υπάρχει μια διαδικασία εγκρυπτό, η οποία προσβάλλει και τον πολιτισμό μας και τον τρόπο με τον οποίο μια τόσο σοβαρό θέμα τίθεται στη διαπραγμάτευση. Άρα η συζήτηση γίνεται πάνω σε κείμενα, αναφέρθηκε και εισαγωγικά στους 9 γύρους των διαπραγματεύσεων, σε κείμενα στα οποία καταλήγουν σε μία ενότητα και αυτά με κάποιο τρόπο κοινοποιούνται προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το δεύτερο μείζον πρόβλημα αφορά μια συζήτηση η οποία περιστρέφεται γύρω από τις εθνικές ενστάσεις που υπάρχουν από κάθε έθνος κράτος, θεμητές και δικαιολογημένες, και αφορούν συγκεκριμένα κομμάτια τομείς αυτής της διαδικασίας και των συμφωνιών. Προφανώς η Γερμανία και θέτει σωστά θέματα που αφορούν μεγάλους τομείς της βιομηχανίας της και θίγονται από αυτή τη διαδικασία, είτε είναι η χημική βιομηχανία είτε όχι. Η ελληνική πλευρά προφανώς θέτει το θέμα των POP, των αγροτικών προϊόντων που έχουν καλές επιδόσεις, ή το θέμα της πρόσβασης ελληνικής ναυτιλίας στα λιμάνια των ΗΠΑ. Κάποια άλλη χώρα, η Βρετανία, θέτει αντίστοιχα ηγείρη θέματα για το χρηματοπιστωτικό κλάδο, χρηματοοικονομικό κλάδο, που είναι... Άρα έχουμε μια δεύτερη ενότητα θεμάτων, πέρα από τη διαδικασία, στην οποία διατυπώνονται ευθέως επιφυλάξεις από τις πιο πολλές χώρες, θα έλεγα, με ένα κριτήριο εθνικό, δηλαδή το αν αυτή η συμφωνία στα επιμέρους της κομμάτια είναι συμβατή ή όχι με τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ευαισθησία. Η τρίτη όμως περιοχή αφορά αυτό καθεαυτό το μηχανισμό το οποίο βρήκα τα αρχικά, το ISDS, το Investor State Dispute Settlement, ή μηχανισμό επίλυσης διαφορών ανάμεσα στον επενδυτή και στο κράτος. Και εκεί εγείρονται σχεδόν καθολικά ενστάσεις, διότι σας επαναλαμβάνω ότι αφορά την πεπτουσία της σχέσης ενός κράτους που νομοθετεί, ρυθμίζει, αποφασίζει, αλλάζει και ούτω καθεξής, και ένα επενδυτή ο οποίος δύναται να διεκδικήσει ότι έγινε αλλαγή των όρων κάτω στους οποίους έγινε η επένδυση και να ζητήσει αποζημιώσεις. Με αυτά τα τρία επίμαχα θέματα επιτρέψτε μου να σταθώ στη δική μας τοποθέτηση, τουλάχιστον στο πρώτο επίπεδο. Δώσαμε τη μάχη σε τρία θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά αρχικό στάδιο άρθρο της συμφωνίας, στο οποίο θα προβλέπεται ρητά ότι οι κυβερνήσεις είναι ελεύθερες
να επιδιώκουν στόχους δημόσιας πολιτικής και να επιλέγουν το επίπεδο προστασίας που θεωρούν ενδεδειγμένο. Αυτό απαιτούμε να αποτελεί άρθρο καταστατικό της συμφωνίας αυτής. Δεύτερο, να υπάρχει ρήτρα ότι οι κανόνες προστασίας των επενδύσεων δεν εγγυώνται σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι το νομικό καθεστώς με βάση το οποίο έγινε η επένδυση θα παραμείνει για πάντα το ίδιο. Να υπάρχει ρητή δέσμευση ότι η αλλαγή των κανόνων δεν αποτελεί δεν αποτελεί λόγο για να προσφύγει μια ιδιωτική εταιρεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο, προφανώς και αυτονοήτως, να προστατέψει από οποιαδήποτε διαδικασία αλλαγής πολιτικής που είναι στα αρμοδιότητα 100% του κράτους. Το δεύτερο, θέλει να περιορίσει αυστηρά τη δυνατότητα αυτού του μηχανισμού να λειτουργήσει πέρα από μία και μοναδική περίπτωση. Η μοναδική περίπτωση στην οποία θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε είναι να υπάρχει σαφώς καταχρηστική συμπεριφορά του κράτους απέναντι σε έναν ιδιώτη επενδυτή. Καταχρηστική, δηλαδή να περιορίσει αυτή τη διαμάχη σε αυτό που είναι αποδεκτό στα νομικά μας συστήματα, δηλαδή ότι το κράτος δεν μπορεί να στρέφεται καταχρηστικά ενός μεμονωμένου ιδιώτη επενδυτή, ενός μιας μεμονωμένης επιχείρησης. Το τρίτο θέμα το οποίο θέσαμε αφορά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ζητάμε πλήρη πρόσβαση όχι μόνο των πολιτικών και των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και των πολιτών στην διαδικασία αυτή. Και το τέταρτο θέμα είναι μείζον και αυτό, δεν αφορά μόνο το ότι θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει ως σύγκρουση ανάμεσα στο ιδιώτη, αφορά το πώς επιλύεται τελικά αυτή η διαφορά με εθνικό δίκαιο ή με ένα νέο διεθνή μηχανισμό επίλυσης των διαφορών που θα είναι υπέρτερος του εθνικού δικαίου. Εκεί εμείς και η Γαλλία και άλλες χώρες, υπάρχουν και οι σχετικές αποφάσεις, όχι στην Ελλάδα, στη Γαλλία υπάρχουν, αλλά και στην Ελλάδα το θέσαμε με ιδιαίτερη έμφαση, ότι ο μηχανισμός επίλυσης αυτών των διαφορών είναι τα εθνικά δικαστήρια. Τελεία, δεν υπάρχει δεύτερος υπέρτερος μηχανισμός. Αν υπάρξει αυτός ο δεύτερος μηχανισμός, στο οποίο μπορεί να προσφύγει, αν θεωρηθεί κάποιος σε εισαγωγικά αντικειμένος, αυτός ο μηχανισμός θα έχει τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν αντίστοιχοι μηχανισμοί διαιτησίας, όχι δικαστικής επίλυσης, διαιτησίας που υπάρχουν ήδη διάχυτοι στην Ευρώπη, στο νομικό μας σύστημα. Ανακεφαλαιώνω. Θεωρούμε δεδομένο ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πλήρους νομιμοποίησης της από όλα τα εθνικά κοινοβούλια και όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο. Να το επαναλάβω και να το ξεκαθαρίσω αυτό. Η συμφωνία αυτή πρέπει να θεωρηθεί μειχτή κατά τα προβλεπόμενα της συνθήκης της Λισαβόνας και επιβάλλει την επικύρωσή τους από όλα τα εθνικά κοινοβούλια και όχι μόνο από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεύτερον, έχουμε σαφώς διατυπώσει τα σημεία που μόλις ανέφερα στην προηγούμενη συνάντηση. Τρίτον και βασικότερο, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη συζήτηση και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και των συζητήσεων που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα διαφωτίσουν καλύτερα το θέμα αυτό καθεαυτό και θα διευκολύνουν και τη λήψη καλύτερων πολιτικών αποφάσεων. Ευχαριστώ.